Έχουμε μια ύφεση στην κατανάλωση και τώρα που ξεπερνάει το 20%. Έχουμε το 55% των επιχειρήσεων που δεν μπορεί να πληρώσει τον ΟΑΕ. Έχουμε ένα 60% των επιχειρήσεων που δεν πληρώνει φόρους, δεν μπορεί να πληρώσει δάνεια, τα κόκκινα δάνεια όλο και μεγαλώνουν. Άρα περιμένουμε κάποια στιγμή να υπάρξουν μέτρα ανάπτυξης οικονομίας. Και στα μέτρα αυτά της ανάπτυξης οικονομίας πρέπει να θυμίσουμε και για αυτούς που είχαν έρθει μαζί, πήγαμε σε ένα συνέδριο που έκαναν τα επιμελητήρια στην Ευρώπη και διαμαρτύρονται τα επιμελητήρια γιατί τα δάνεια που εγκρίνονται στην Ευρώπη είναι το 72% των αιτήσεων. Στη χώρα μας εγκρίνεται αυτή τη στιγμή το 5% των αιτήσεων των δανείων. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτοί διαμαρτυρόνται για το 28% που δεν παίρνανε και εμείς πρέπει να μιλήσουμε για ένα μόλις 5% που παίρνει. Χωρίς ρευστότητα λοιπόν και αναπτυξιακή πολιτική, θα είναι δύσκολο αύριο να πληρωθούν και οι δόσεις των ΟΑΕ που γίνανε 100 και τα κόκκινα δάνεια και οι φόροι και διαρκώς μπαίνουν και λίγοι φόροι. Πιστεύουμε όμως και αυτό ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει η αντίστροφη πορεία, η πορεία που θα δώσει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Γιατί, Υπουργέ μου, πρέπει να πούμε το εξής. Πονάμε πραγματικά πολλές φορές που βλέπουμε από τη τηλεόραση ότι υπάρχουν δεκάδες δημόσιοι υπάλληλοι που πρέπει να αποκατασταθούν. Και βεβαίως η κυβέρνηση κάνει προσπάθειες να αποκατασταθούν. Τον ίδιο πόνο πρέπει να έχουμε και στο 1,5 εκατομμύριο των ανέργων από ιδιωτικές επιχειρήσεις που για αυτούς δεν μιλάει κανείς. Και βέβαια, να πω αυτό και να το κλέψω ως εικόνα, μια και έχουμε τη χαρά να έχουμε και τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ που είναι μέλος μας, ότι πραγματικό πλούτο παράγουν μόνο οι μικρομεσαίες οι επιχειρήσεις. Το δημόσιο και όλοι οι υπόλοιποι πληρώνονται από τον πλούτο που παράγουν οι επιχειρήσεις. Άρα, αν οι επιχειρήσεις δεν πάνε καλά, η πολιτεία δεν μπορεί να πάρει ούτε φόρους, ούτε θα μπορέσει να δει την επόμενη μέρα.